Νέε παρεμβάσει κατά τη ακρίβεια με στόχο τη μείωση των τιμών στο βρεφικό γάλα, τα απορριπαντικά και σε άλλα είδη προανήγγειλε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργό. Ο Νίκο Ζωοργκάκο παρουσιάζει τώρα στο ρεπορτάζ του με λεπτομέρειε τα μέτρα που αναμένεται να εξειδικεύσει αύριο ο Υπουργό Ανάπτυξη με στόχο την ανακούφιση του οικογενειακού προπολογισμού. Σύντομα, μάλιστα και αύριο, θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξη νέε πρωτοβουλίε για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, προανήγγειλο Πρωθυπουργό, τα νέα μέτρα που θα ληφθούν για τη μείωση των τιμών σε βρεφικό γάλα, απορριπαντικά, είδη προσωπική υγιεινή και άλλα προϊόντα. Τα έχω μειώσει, αλλά. Ε, είμαστε οικογένεια με πέντε άτομα. Έχω τρία παιδιά. Δεν μπορεί να μην του δώσει γάλα, δεν μπορεί να μην να πάρει πάνε. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη προβλέπει μεταξύ άλλων, συμφωνία με τι εταιρείε, τα προϊόντα των οποίων πολλούνται σε υπέρμετρα ανεβασμένε τιμέ σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε στο ράφι των σούπερ μάρκετ, ώστε να αποκλιμακωθεί η τιμή 20-25%. Θα πρέπει να δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τις τιμές κάθε μήνα από τις εταιρείες και τη Λιανική, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα βρεφικού γάλακτος. Το γάλα έχει αυξήθει πάρα πολύ και θα ήταν καλύτερο να πέσει λίγο η τιμή. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το γάλα για βρέφιο 6 μηνών είναι 144 έως 171% ακριβότερα σε σχέση με το Βέλγιο και την Ολλανδία. Ένα βρεφικό γάλα 800 γραμμαρίων στην Ελλάδα πωλείται έω 34,3 ευρώ, την ώρα που η Σουηδία πωλείται 21,2 και στην Ολλανδία 19,99. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί. Οι Έλληνες πρέπει να δώσουν το μισό μισθό τους κάθε μήνα για να αγοράσουν γάλα για τα παιδιά τους. Στην Ελλάδα για 12 συσκευασίε το μήνα θα δώσουν 411,8 ευρώ, στη Σουηδία 255 ευρώ το μήνα, στην Ολλανδία 239,88 ευρώ. Η Ελλάδα είναι ακριβότερη σε σχέση με τη Σουηδία 61,5% και 71,6% σε σχέση με την Ολλανδία. Βασικά πράγματα δηλαδή που Βασικά παίρνουμε είναι όλα πάρα, πάρα, πάρα πολύ ακριβά, ακριβά δεν είναι λογική αυτή. Η κυβέρνηση θα φέρει ρύθμιση και για τη των τιμών στα απορριπαντικά αλλά και σε άλλα είδη. Οι πληροφορίε του Αντένα κάνουν λόγο για μέτρα στην πηγή τη διακίνηση. Θα υπάρχει διαφάνεια στην τιμολόγηση, τα στοιχεία προσφορών και προθετικών ενεργειών θα δίνονται στο Υπουργείο, αλλά και θα υπάρχει έλεγχο για το ύψο των εκτόσεων προ τα σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, ένα απορριπαντικό με αρχική τιμή 16 ευρώ, εάν η βιομηχανία κάνει έκπτωση σούπερ μάρκετ 20%. Τότε θα πρέπει να φαίνεται σαν τιμολόγια 12,8 ευρώ τελική τιμή. Το σούπερ μάρκετ θα πρέπει να το περάσει στο ράφι. Πανάκριβα, πανάκριβα. Ό,τι και να πάρει, πανάκριβα. Ανάλογε ρυθμίσει δεν αποκλείεται να έρθουν και για άλλα προϊόντα βασική ανάγκη. Ενώ οι έλεγχοι στην αγορά θα εντατικοποιηθούν.